Καλησπέρα σας. Στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έκανε σήμερα τον απολογισμό της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Ελληνικής Προεδρίας. Ο απεσταλμένος μας, Γιώργος Τσαλακός, μετέδωσε απόψε. Κλείνοντας ουσιαστικά την αυλαία της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΟΚ, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έθεσε σήμερα μπροστά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το κρίσιμο ερώτημα της ριζικής επανεξέτασης της πορείας και του μέλλοντος της Ευρώπης. Σε μια ομιλία που οι παράγοντες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτήρισαν ως την καλύτερη ελληνική παρουσία, ο Πρωθυπουργός ανέλησε τα βαθύτερα αίτια της αποτυχίας της διάσκεψης κορυφής της Αθήνας αλλά και της σημερινής κρίσης της κοινότητας. Για την αντιμετώπιση του πολλαπλού αδιεξόδου, ο Ανδρέας Παπανδρέου πρότεινε μια καινούργια μεσίνα. Ίσως έφτασε ο καιρός, είπε χαρακτηριστικά, που χωρίς να καταργήσουμε το πνεύμα της συνθήκης της Ρώμης, θα πρέπει να επιχειρήσουμε να ξανατοποθετηθούμε πάνω στα σημαντικά προβλήματα του καιρού μας με βάση τις καινούργιες συνθήκες και τα νέα δεδομένα. Η κοινότητα χρειάζεται σήμερα θεσμικές αλλαγές, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται θαραλέες αποφάσεις που να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών. Η συμμετοχή στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση που απαιτεί την ανάπτυξη νέων πολιτικών και ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας, η εξασφάλιση επαρκών για αυτές τις πολιτικές ιδίων πόρων, η σύγκληση των οικονομιών ώστε να σμικριθεί το χάσμα βορρά και νότου μέσα στην κοινότητα, αλλά και η Ευρώπη των 12 με την εισδοχή της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αποτελούν όρους επιβίωσης μια Ευρώπης με δική της ταυτότητα. Αναφερόμενος στη διάσκεψη κορυφής της Αθήνας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η αποτυχία της δεν οφείλεται στην έλλειψη τεχνικής προετοιμασίας, αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφασίσουν τι είδους Ευρώπη επιθυμούν. Στη δευτερολογία του, μετά δηλαδή τις παρεμβάσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γκαστόν Τόρν και των αρχηγών των πολιτικών ομάδων, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν φαίνεται να έχει γίνει συνείδηση στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η Ευρώπη πορεία αν περάσει ακόμα λίγος χρόνος χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις. Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί οδηγεί αναπόφευκτα στη σύγκρουση. Οι Ισραηλινές κανονιοφόροι βομβάρδισαν δύο φορές με βόμβες φωσφόρου τις θέσεις των Παλαιστινίων του Γιασέρ Αραφάτ στην Τρίπολη του Βόρειου Λιβάνου. Σύμφωνα με ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ποτέ άλλοτε στο παρελθόν η Τρίπολη δεν γνώρισε τόσο φοβερό βομβαρδισμό. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της Ισραηλινής κυβέρνησης, Νταβίδ Λεβί, είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να παρεμποδίσει την αποχώρηση των Παλαιστινίων του Γιασέρ Αραφάτ από την Τρίπολη. Το απόγευμα, αμερικανικά πολεμικά πλοία είχαν βομβαρδίσει συριακές θέσεις στις ορεινές περιοχές γύρω από τη Βηρυτό. Στη Δαμασκό, χιλιάδες Σύριοι έκαναν μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά των πιέσεων που δέχεται η χώρα τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με κρέατα, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Γιώργος Μωραΐτης με αφορμή την απόφαση των κρεοπολών της Αθήνας και του Πειραιά να κλείσουν τα καταστήματά τους την ερχόμενη εβδομάδα. Γιορτάστηκαν τα 40 χρόνια από το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων και τη μαζική εκτέλεση του ανδρικού πληθυσμού της περιοχής από τα ναζιστικά στρατεύματα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Προεδρίας Μένιος Κουτσόγιωργας, ενώ ο μιλητής ήταν ο βουλευτής Γιάννης Κουτσοχέρας. Παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες όλων των κομμάτων. Στις 27 Δεκεμβρίου αρχίζει η καταβολή από τον ΟΑΕΔ του έκτακτου χειμερινού επιδόματος στους άνεργους οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς της χώρας. Το επίδομα που για πρώτη φορά πληρώνεται μέσα στις γιορτές ορίστηκε σε 15.000 δραχμές και είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα περσινό. Στο Σαντιάγο της Χιλής, χριστιανοδημοκράτες ηγέτες από 15 χώρες έλαβαν μέρος σε μεγάλη συγκέντρωση κατά της δικτατορίας του στρατηγού Πινοσέτ. Στο Buenos Aires, ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος Ραούλ Αλφονσίν ανέλαβε από χτες και ουσιαστικά τα καθήκοντά του. Σημαντική για το μέλλον της χώρας θεωρείται η συνάντηση που είχε με την ηγέτιδα των Περονιστών, Μαρία Εστέλα Περόν, η οποία επέστρεψε στην Αργεντινή μόλις πρόσφατα. Ενδεικτική για τις μελλοντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του Περονικού Κόμματος είναι η δήλωση της κυρίας Περόν, με την οποία καταδικάζεται ένα μεγάλο τμήμα της ηγεσίας του κόμματος, επειδή είχε συνάψει μυστικές συμφωνίες με τη στρατιωτική δικτατορία.
Σε μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, τη Βολιβία, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών της χώρας άρχισε τη δεύτερη γενική απεργία μέσα σε δύο εβδομάδες με κύριο αίτημα τον τετραπλασιασμό των κατώτατων μισθών για να αντιμετωπιστεί ο καλπάζιν πληθωρισμός. Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικολάη Τσαουσέσκου προέβη σε σκληρή κριτική των συχνών παραβιάσεων των κανόνων λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, όπως είπε, οδηγούν σε σοβαρά ατυχήματα. Η κριτική του Ρουμάνου πρόεδρου επιβεβαιώνει έμεσα τις φήμες που κυκλοφορούν την τελευταία εβδομάδα στη Ρουμανία σχετικά με μια καταστροφική έκρηξη σε πετροχημικό συγκρότημα 70 χιλιόμετρα βόρεια του Βουκουρεστίου που προκάλεσε το θάνατο ίσως και 300 ατόμων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε έγινε αισθητή στο Πλοέστι, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των δύο ταχύ αυτοκινήτων στο δαχτυλίο της Αθήνας. Τα μέτρα θα ισχύσουν πάλι με νέα απόφαση που θα εκδοθεί τον Ιανουάριο. Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού που θα μας πει ο μετεωρολόγος Γιώργος Μελανίτης. Για σήμερα Τάρτη προβλέπουμε κατά περιοχές να έχουμε ασθενείς βροχές και λίγα χιόνια να πέσουν στις ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας περιοχής χώρας. Οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι και η θερμοκρασία θα κυμαθεί σε χαμηλά επίπεδα. Ας δούμε όμως ποιο είναι αντικά τον καιρό. Έτσι στην Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στέρα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη θα έχουμε συννεφιά με ασθενή βροχή. Στις ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας περιοχής χώρας θα πέσουν λίγα χιόνια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε λίγες τοπικές συννεφιές που στην νότιο-δυτική Ελλάδα μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα βρέξει. Οι άνεμοι παντού θα είναι βορειοανατολικοί ενισχυμένοι, 4-5 μποφόρ στο λιόνι και τοπικά 6, ενώ στο Αιγαίο θα είναι 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια σε χαμηλά επίπεδα, από 2 μέχρι 5 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα πεδία της χώρας από 8 μέχρι 12. Ειδικότερα στην Αττική θα έχουμε συννεφιά που κατά περίοδος θα πυκνώνει και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει παροδικά κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι και εδώ θα είναι βορειοανατολικοί, 4-5 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 8 μέχρι 11 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκης θα έχουμε συννεφιά με βροχή, ασθενείς ανέμους και αρκετό κρύο, έτσι η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 3 μέχρι 6 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο δελτίο της ημέρας στις 6.30 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.